Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω στο Έλευσης TV και στην εκπομπή «Ορθά κοφτά με αποδείξεις». Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος είναι ο κύριος Χρήστος Μελιτζάνης, υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Ευβοίας. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιτζάνη. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυρόπουλε. Να κάνω μια διόρθωση για το νομό Βιωτίας. Είμαι υποψήφιος. Βιωτίας, συγγνώμη, ναι. Βιωτίας. Είπαμε το λάθος. Στο νομό Βιωτίας. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές συνέλληνες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε Μελιτζάνη, είστε υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να συστηθείτε κατά κάποιο τρόπο, να πείτε δύο λόγια για σας, να σας γνωρίσουν και οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και μας βλέπουν. Βεβαίως. Ονομάζομαι Χρήστος Μελιτζάνης, όπως προείπατε, γεννήθηκα το 1978 στην όμορφη πόλη της Χαλκίδας. Είμαι 42 ετών, είμαι μόνιμος κάτοικος Θήβας από το 1983, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, είμαι και εγώ ένας εργαζόμενος πολίτης που βιώνει καθημερινά και γνωρίζει στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας εργαζόμενος και κάθε ελληνική οικογένεια. Επίσης είμαι ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας του τοπικού οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης Θηβαίων. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης και έχω την τιμή να είμαι υποψήφιος βουλευτής, όπως είπατε και πριν, για τον νομό Βιωτίας με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Και επίσης είναι μεγάλη μου τιμή που μάχομαι σε αυτόν τον τεράστιο και ιερό απελευθερωτικό αγώνα της πατρίδος μας, δίπλα στον πρόεδρό μας κύριο Αρτέμη Σόρα και στους υπόλοιπους αδελφούς συνέλληνές μου που μάχονται και αυτοί με ανιδιοτέλεια για τον ίδιο σκοπό και στόχο που είναι η εφαρμογή της πραγματικής δημοκρατίας με την εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας. Πολύ ωραία, κύριε Μελιτζάνη. Πώς αποφασίσατε να ενταχθείτε στην Ελλήνων Συνέλευσης και όχι σε ένα κόμμα? Αποφάσισα να ενταχθώ στην Ελλήνων Συνέλευσης. Ο λόγος ήταν, μου δόθηκε αφορμή μάλλον από την ομιλία του Προέδρου μας, του κ. Αρτέμη Σόρα, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο President στις 31 του 12, όπου έδωσε το τεράστιο μήνυμα της Ένωσης όλων των Ελλήνων και της έναρξης της απελευθέρωσης του έθνους μας, αποκαλύπτοντας με αδιαφυσβήτητα στοιχεία τεράστια μυστικά και γεγονότα τα οποία δεν γνώριζα πριν, όπου τα οποία το τραπεζικό καθεστώς με τους κομματικούς μηχανισμούς του μας απέκρυπτε επιμελώς τόσα χρόνια. Έκτοτε ξεκίνησα να ερευνώ και να αναζητώ όλο και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον τεράστιο πλούτο, τον τεράστιο κληρονομικό μας πλούτο που προκύπτει, όπως αποδεικνύεται και από τον αναγκαστικό νόμο 766 ΦΕΚ 315α, το οποίο εκδόθηκε στις 27 Δεκάτου του 1945. Επίσης την Τράπεζα της Ανατολής, ένα τεράστιο θέμα, και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο μας απέκρυπτε το τραπεζικό καθεστώς έως σήμερα. Μάλιστα. Με τους μηχανισμούς του πάντοτε, έτσι, τους κομματικούς μηχανισμούς του. Τότε ένιωσα πραγματικά την υποχρέωση να πάρω και εγώ θέση σαν ενεργός πολίτης και να συμμετάσχω σε αυτόν τον τεράστιο απελευθερωτικό αγώνα σε έναν πραγματικά ανθρωποκεντρικό οργανισμό, απόλυτα δημοκρατικό, ο οποίος λειτουργεί σε ένα οριζόντιο σύστημα διοίκησης, όπου βλέπουμε στον πολιτικό φορέα, αυτό το οριζόντιο σύστημα διοίκησης λοιπόν του πολιτικού φορέα του έθνους των Ελλήνων, είναι ένα σύστημα απόλυτα ταυτισμένο με το κρατήν του Δήμου, την Δημοκρατία, στο οποίο ο άρχον άρχεται από την πηγή της εξουσίας, δηλαδή τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι μετέχουν κρίσεως και αρχής. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός της Ελλήνων Συνέλευσης, του πολιτικού φορέα, αποτελείται από 5 ομόκεντρους κύκλους. Ο πρώτος είναι οι τοπικοί οργανισμοί, που είναι η πηγή της εξουσίας. Ο δεύτερος κύκλος είναι η διαδημοτική, όπου είναι οι εκπρόσωποι, οι οποίοι βγαίνουν
με δημοκρατικούς τρόπους μέσα από τους ίδιους τους τοπικούς οργανισμούς. Τρίτος κύκλος είναι τα 144 τακτικά μέλη, δηλαδή οι νομοθέτες του πολιτικού φορέα. Τέταρτος κύκλος είναι η γερουσία, όπου είναι οι τεχνοκράτες σύμβουλοι, το επιστημονικό προσωπικό, αν θέλετε, του πολιτικού φορέα. Και ο πέμπτος κύκλος είναι η ελεγκτική εκτελεστική αρχή, όπου είναι η Επιτροπή των Ονέα, του Προέδρου. Και είναι και ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας των ελάνιων αξιών της Ελλήνων Πολιτείας. Μιλάμε για ένα απόλυτα δημοκρατικό σύστημα, όπου η εξουσία πάντοτε πηγάζει από το ίδιο το σώμα των δημοτών, από τους ίδιους πολίτες. Αυτός ήταν και ο λόγος, κύριε Σπυρόπουλε, που μου κίνησε το ενδιαφέρον και έπρεπε, θεώρησα υποχρέωσή μου και καθήκον μου, να ενταχθώ στην Ελλήνων Συνέλευση και να θέσω και την υποψηφιότητά μου, που είναι και μεγάλη μου τιμή να είμαι. Πολύ ωραία, κύριε Μελτζάνη. Και εμένα μου δίνετε τώρα το ερέθισμα να ρωτήσω, επειδή το αναφέρετε συνεχώς, τι είναι ο πολιτικός φορέας και τι είναι ένα κόμμα. Τι διαφορά έχει ο πολιτικός φορέας από ένα κόμμα? Η διαφορά του πολιτικού φορέα από ένα κόμμα είναι ότι το κόμμα υπόκειται σε κάποια ιδεολογία και θέλει ένα μέρος των πολιτών. Ένα πολύ βασικό που κάνουν τα κόμματα είναι ότι διορίζουν οι ίδιοι τους υποψήφιους, σε αντίθεση με τον πολιτικό φορέα που οι υποψήφοι είναι εκλεγμένα φυσικά πρόσωπα σε τοπικό επίπεδο από τους ίδιους τους πολίτες. Άρα γνωρίζουν ποιον άνθρωπο επιλέγουν για να τους εκπροσωπήσει σε τοπικό επίπεδο. Τα κόμματα δεν το έχουν αυτό. Τα κόμματα μας βάζουν άγνωστα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα την ποιότητα και, αν θέλετε, και το μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν έχει τελέσει ποινικά κολάσιμες πράξεις. Καταλάβαινε. Δεν το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνετε, ενώ στην Ελλήνων Συνέλευση δεν ισχύει αυτό. Τα πρόσωπα που βγαίνουν για να εκπροσωπήσουν τους ίδιους πολίτες τους έχει επιλέξει ο ίδιος ο πολίτης. Μάλιστα, βγαίνουν μέσα από τους ίδιους τους πολίτες. Ως πολιτικό, ως υποψήφιος, είστε πολιτικό πρόσωπο πλέον. Θα θέλατε να σχολιάσουμε λίγο την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση της χώρας? Σπυρόπουλε, όλοι βιώνουμε σήμερα αυτό το άδικο καθημερινά. Γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό οικονομική κατοχή στην πραγματικότητα. Οι Έλληνες βιώνουν μια εθνική γενοκτονία μέσω της συνεχούς φτωχοποίησής τους. Η πατρίδα μας δεν είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που βιώνει συνθήκες πτώχευσης, συνθήκες πλήρους απαξίωσης και παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι γνωστό από το 2012, νομίζω. Με τα μνημόνια, από τότε που εισήλθαμε στα μνημόνια. Η πρακτική συγκεκριμένη που εφαρμόζεται είναι για να απομυζούν ολοσχερώς τον εθνικό μας πλούτο, ιδιωτικό και δημόσιο, που παράγεται κατά περιόδους, ώστε να παραμένουν οι άνθρωποι στον ασφικτικό κλοιό ενός ανύπαρκτου χρέους, στην ουσία γιατί ποτέ δεν μας δείξανε με στοιχεία το ύψος του χρέους, να ξέρουμε πόσο είναι και αν όντως είναι αυτό που μας λένε. Μάλιστα. Το οποίο χρέος δημιουργείται με σχέδιο στοχευμένα και πάντοτε με πρωταγωνιστές τους εγκάθετους εκπροσώπους των κομματικών μηχανισμών, οι οποίοι με νομιμοφανείς τρόπους αυξάνουν συνεχώς τις υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη και στερούν συνεχώς τα δικαιώματά του με σκοπό την οικονομική και ηθική του αποδυνάμωση. Αυτή η αργυρώνητη κομματικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις στην Ελληνική Βουλή χωρίς οι εκάστοτε βουλευτές να αποτελούν νόμιμα το σώμα της Βουλής, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει, δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ σύσταση της Βουλής σε σώμα. Αυτή λοιπόν η παράνομη Βουλή, γιατί πρόκειται για μια παράνομη Βουλή από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος, μάλιστα, που να θέτει το σώμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτή λοιπόν η παράνομη βουλή ψήφιζε και εξακολουθεί να ψηφίζει κατάπτυστους και ανθεληνικούς νόμους και συμφωνίες όπως το γνωστό σε όλους μας μνημόνιο, ο νόμος 3845 του 2010, το οποίο ήταν η αρχή της απώλειας της κυριαρχίας μας και όλων των δεινών μας έως σήμερα. Επίσης ο νόμος 4389 του 2016 είναι το συγκεκριμένο ΦΕΚ 94α, το οποίο εκδόθηκε στις 27/5 του 2016, είναι ο νόμος περί σύστασης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μιας ιδιωτικής εταιρείας, το τονίζω, χωρίς νομική προσωπικότητα, έτσι αναγράφεται ακριβώς και στο ΦΕΚ το ίδιο. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια αρχή φάντασμα, η οποία αρχή αναλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την ίσπραξη των φορολογικών και τελωνιακών εσόδων μας, καθώς και την ίσπραξη λοιπόν δημοσίων εσόδων. Επίσης, να τονίσουμε ότι η αρχή απολάβει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Άρα εδώ μας λένε ότι ακόμα και αυτοί που ψηφίσαν οι ίδιοι το νόμο δεν μπορούν να ελέγξουν την ΑΔΕ. Δεν έχουν δικαίωμα να ελέγξουν αυτό, αυτή την αρχή, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και αφόσον βιώνουμε όλο αυτό το άδικο και όλους αυτούς τους νόμους που είναι κόντρα στην ουσία στο δημόσιο συμφέρον και στον ίδιο τον πολίτη και πάντοτε εξυπηρετούν οι συγκεκριμένοι νόμοι εξωτερικά συμφέροντα, ξένα για τον ελληνισμό συμφέροντα, σε αυτόν τον οικονομικό πολέμο που βιώνουμε σήμερα έρχεται ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, και μας φέρνει τα τεράστια οικονομικά εργαλεία και τα διαθέτει σε όλους τους απανταχού Έλληνες του πλανήτη μας. Οι πολίτες πλέον έχουν στη διάθεσή τους τη γνώση και τη δυνατότητα μέσω της νόμιμης εκπροσώπησής τους από την Ελλήνων Συνέλευσης να κάνουν χρήση όλων των εργαλείων ώστε να ελευθερωθούν και να φέρουν την πραγματική ανάπτυξη και ευημερία στη χώρα μας. Πολύ ωραία. Κύριε Μελτζάνη, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για να στείλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και θα επανέλθουμε ακριβώς από εκεί που σταματήσατε. Βεβαίως. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμη Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Είμαστε στο Έλευσης TV, στην εκπομπή Ορθά Κοφτά με Αποδείξεις και έχουμε καλεσμένο τον κύριο Χρήστο Μελιτζάνη, υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Βιωτίας. Κύριε Μελιτζάνη, κάναμε ένα σχολιασμό, μία ανασκόπηση της πολιτικής κατάστασης έτσι όπως είναι στη χώρα μας. Εγώ θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν τώρα στο ζητούμενο που είναι τι θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και να πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα στον τομέα της εργασίας. Πολύ σωστά κύριε Σπυρόπουλε. Όταν η Ελλήνων Συνέλευση θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα συμβούν τα εξής. Με την εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας
θα συμβεί μια ριζική αλλαγή και στο νευραλγικό τομέα της εργασίας και της ασφάλισης. Πρωτίστως είναι η υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει εργασία και ασφάλιση σε όλους τους πολίτες μας, από την εύρυθμη και αξιακή λειτουργία της. Ουσιαστικά θα υπάρχει μια ανταποδοτικότητα ανάμεσα στον πολίτη μέσω της εργασίας του και της πολιτείας, και ο πολίτης δεν θα κάνει απλώς μια δουλειά, αλλά μια δημιουργική εργασία που θα παράγει πρόοδο και εξέλιξη στον τομέα της, διότι θα έχει το δικαίωμα της επιλογής ακόμα και της εργασίας του. Ο σεβασμός στον ίδιο τον άνθρωπο είναι η βασική αρχή που θα διέπει όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. Δεν μπορεί να εκλείπει και από αυτόν τον χώρο της εργασίας, γιατί μια πολιτεία που σέβεται τους πολίτες της είναι φυσικό επακόλουθο και οι πολίτες της να σέβονται την πολιτεία τους. Λογικό. Δεν θα υπάρχει κανένας Έλληνας, πραγματικά δεν θα υπάρχει κανένας Έλληνας που να μην έχει εργασία. Και αυτό θα το φροντίσει η πολιτεία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και όχι μόνο αυτό, αλλά ουσιαστικά θα καλεστούν και όλοι οι Έλληνες που έφυγαν από την πατρίδα μας για να δίνουν καλύτερο αύριο στο εξωτερικό. Μάλιστα. Με σκοπό να ενταχθούν και να συμμετάσχουν σε αυτό το τεράστιο πρόγραμμα δόμησης των 49.000 έργων που θα ξεκινήσει αμέσως όταν πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Δεν θα χρειάζεται πλέον τα ευφυή δημιουργικά μυαλά, τα νέα παιδιά μας που σπούδασαν στη χώρα μας, να προσφέρουν τις γνώσεις τους και τις ιδέες τους οπουδήποτε αλλού εκτός από την πατρίδα μας, όπως συμβαίνει σήμερα. Τι είναι αυτά τα 49.000 έργα που λέτε, κύριε Μελτζάνη? Είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει κατατεθεί ήδη, ύψους 2,3 εκατομμυρίων, με την ονομασία Όραμα Ελλάς, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ενδεικτικών έργων, το οποίο έρχεται σε αριθμό 49.000 ενδεικτικών έργων, όπου περιλαμβάνονται έργα κοινοφελή, ανταποδοτικά και μη, προς τους Δήμους. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί όλα αυτά που μου λέτε, ένα πράγμα μου δίνουν να αντιληφθώ εμένα αυτή τη στιγμή, ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να κατασκευάσεις. Μου λέτε 49.000 έργα, μου λέτε αναδομήσεις, εξέλιξη, ανάπτυξη, πραγματική, συμφωνώ απόλυτα. Με τι χρήματα θα γίνουν όλα αυτά? Μάλιστα, τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της Ελληνοπολιτείας είναι το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής, που είναι κατατεθειμένα σε κινδυνευόμενο λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού και τα οποία επικυρώθηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι και το πρόγραμμα, είναι και τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το Όραμα Ελλάς, που προανέφερα πριν λίγο. Ναι. Το συγκεκριμένο ποσό, όπως και προανέφερα, αφορά την κάθετη ΑΙΦΟΡ ανάπτυξη με έργα κοινοφελή ανταποδοτικά, μαζί με την εξαγορά των κόκκινων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών για την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Τρίτο μεγάλο κεφάλαιο είναι οι 8 μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής έναντι χρυσού κεφαλαίων συνολικής ελάχιστης αξίας 5.500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα κεφάλαια. Είναι ηλικιώδη τα ποσά, ασύλληπτα, άγνωστα θα έλεγα. Στο λαό, τουλάχιστον. Αυτά τα νούμερα δηλαδή, μόλις τα ακούει κάποιος άνθρωπος, τρελαίνεται κυριολεκτικά όταν τα ακούει. Όμως από ό,τι μου λέτε, είναι βεβαιωμένα, καταγεγραμμένα και κατατεθειμένα. Έχουν ενημερωθεί πάντες για τα συγκεκριμένα κεφάλαια. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες από τον πρόεδρό μας και έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους θεσμούς και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πότε θα περιέλθω στα χέρια των Ελλήνων αυτές οι προσφορές, οι τεράστιες που αναφέρετε? Μάλιστα, αυτές οι προσφορές και τα αποθεματικά που είναι στη διάθεση των Ελλήνων
θα περιέλθουν στα χέρια μας όταν τους θεσμούς της χώρας τους αναλάβει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο που θα καλύψει οικονομικά τους πολίτες στη μεταβατική περίοδο? Έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας η Ελλήνων Συνέλευση την άλλη μέρα να ξεκινήσουν τα έργα, θα υπάρξει κάποια μεταβατική περίοδος, κάποιο στάδιο μεταβατικό, έτσι. Σε αυτό το διάστημα πώς θα καλυφθεί ο Έλληνας πολίτης? Είναι ήδη προγραμματισμένο μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα, από την κατάθεση που έχει γίνει υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας των 600 δις δολαρίων από τις 28/9/12, να γίνει άμεση εκταμίευση ευθύς με την ανάληψη της κυβέρνησης από την Ελλήνων Συνέλευσης και να δοθεί σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα πολίτη που είναι καταγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους το ποσό των 20.000 ευρώ ως άμεση ανακούφιση και στήριξη μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί ύψους 2,3 και αφορούν το όραμα Ελλάς που προαναφέραμε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε τη συνέντευξη. Μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε και άλλη φορά. Προσωπικά δεσμεύομαι να σας ξανακαλέσω, να ξανασυζητήσουμε γενικότερα αλλά και πιο συγκεκριμένα και πιο ειδικά θέματα, γιατί μου αφήσατε κάποιες απορίες που αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν μέσα σε μια εκπομπή μισής ώρας, όπως είναι οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής που είπατε και τα 49.000 έργα, έτσι, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τη σημερινή εκπομπή θα αφήσω τον επίλογο σε εσάς, κύριε Μελιτζάνη. Βεβαίως, κύριε Σπυρόπουλε, και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι μεγάλη μου τιμή και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Και είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να ενημερώσουμε τους πολίτες μας. Είναι ένα βήμα που μας δίνετε μέσω της εκπομπής σας και θα ήθελα από εδώ να δώσω ένα κάλεσμα στους συμπολίτες μου και να τους πω να έρθουν σε επικοινωνία άμεσα με τους τοπικούς οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης και να ενημερωθούν. Σύσσωμοι όλοι οι Έλληνες να συνεργαστούν ομόνοα στην Ελλήνων Συνέλευση, να ενεργοποιηθούν και να ετοιμαστούν με σκοπό να διεκδικήσουν με νόμιμους τρόπους την ελευθερία της Ελλάδος, διαπαντός. Ανεξαιρώτως όλοι οι πολίτες να γίνουν ενεργοί πολίτες της γνώσης, να αναλάβουν δράσεις για τη διοίκηση της χώρας τους, με νόηση να δημιουργήσουν τα δικά τους τοπικά γραφεία, τους οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης, όπου διαμέσου αυτών μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και με αξιοκρατικά πάντοτε κριτήρια να εκλέξουν τους αξιότερους από το σύνολο των πολιτών του Δήμου τους για την ορθότερη εκπροσώπηση της βούλησής τους στην πολιτική σκηνή μέσω του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Άρα χρειαζόμαστε στο πλευρό μας όλους τους Έλληνες συμπολίτες μας ως σύμμαχους, θα έλεγα, και συνοδοιπόρους στο τεράστιο και ιερό αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, για να μπορέσει επιτέλους να ξαναλάμψει το ελάνιο φως του δικαίου και της αλήθειας. Ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης Σόρας, έχει καταθέσει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία με τα οποία μπορούν να δώσουν την αναγκαία ύλη ώστε να εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία, σε μια πολιτεία δίκαια, σε μια πολιτεία που θα παρέχει ασφάλεια, ευημερία και αυθονία σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελιτζάνη, για την παρουσία σας εδώ απόψε. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε και σύντομα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μελιτζάνης, υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Βιωτίας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας νύχτα.